νέους μηχανισμούς και εργαλεία επιχείρει να ρίξει το Υπουργείο Ανάπτυξης στη μάχη κατά της ακρίβειας, ειδικά στα είδη διατροφής. Μετά από τις πρωτοβουλίες για το καλάθι του νοικοκυριού και τη μόνιμη μείωση τιμής, στο κάδρο μπαίνει τώρα η παροχή κινήτρων στους προμηθευτές και στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ να εγκαταλείψουν την εμπορική πολιτική των προσφορών και να υιοθετήσουν μια άλλη πολιτική συνεχώς χαμηλών τιμών. Παρ' όλα αυτά, ανήσυχοι δηλώνουν οι καταναλωτές, διότι η ακρίβεια έχει αγγίξει κόκκινο. Όπως μας δήλωσαν στην κάμερα του Λεπάντο, οι καταναλωτές λόγω ακρίβειας αποφεύγουν να αγοράσουν ή έχουν μειώσει κατά πολύ τις ποσότητες σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, όπως το κρέας, τα λαχανικά αλλά και τα γαλακτοκομικά. Δεν κάνουν καν λόγο για ρούχα ένθησης και επίσης όσον αφορά τα απορριπαντικά, όπου έχουμε δει το τελευταίο διάστημα τεράστια αύξηση, κυνηγάνε τις προσφορές ένα συν ένα. Τι προτιμάτε, τι δεν αγοράζετε συχνά, τι είδους προϊόντων δεν αγοράζετε λόγω ακρίβειας? Θεωρώ πάρα πολλά πλέον. Ένα είδος που είναι το πιο ακριβώς που έχετε σταματήσει να το αγοράζετε πλέον? Τα κρέατα, τα γαλακτοκομικά από τις μάρκες πήγαμε στα, με τις ετικέτες που λένε. Θεωρώ πλέον τα πολύ βασικά. Δεν είναι πολύ ακριβά μαγκάλια. Εμένα με πειράζει. Εμένα με πειράζει πάλι. Αλλά τι να κάνω. Τι αποφεύγετε να παίρνετε, τι δεν παίρνετε συνήθως πλέον που είναι ακριβά? Δεν παίρνω τα φαιρετά. Τα φαιρετά δεν παίρνω. Παίρνω τα απαραίτητα. Τυρί, ψωμί, λάδι. Κρέας. Ελιές, κρέας παίρνω, βέβαια. Παίρνω, αλλά δεν πηγαίνω να παίρνω ξένα που είναι ακριβά. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης προετοιμάζει μια νομοθετική ρύθμιση με ορίζοντα το πρώτο τρίμηνο του 2024 για αυτό που ο Υπουργός Κώστας Κρέκας ανέφερε ως κάθε ημέρα χαμηλή τιμή ή όπως είναι γνωστό διεθνώς, Everyday Low Price. Περιγράφει μια εμπορική πρακτική στο λιανεμπόριο, η οποία ενσωματώνει το κόστος των ειδικών προσφορών συμπεριλαμβανομένου και του κόστους προώθησης με αποτέλεσμα τη μείωση τιμής ολόκληρο το χρόνο. Πρόθεση του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι να περιορίσει το φαινόμενο των προσφορών του τύπου 1 συν 1 δώρο, η έκπτωση 20% στο δεύτερο προϊόν στα σούπερ μάρκετ που σύμφωνα με τον κύριο Σκρέκα είναι χωρίς προηγούμενο. Ποια προϊόντα αποφεύγετε να παίρνετε λόγω ακρίβειας πλέον? Λαχανικά, γιατί έχω και στο κήπο μου. Κρέατα, γιατί έχουμε δικά μας. Λόγω τιμών, τι αποφεύγετε να παίρνετε που είναι ακριβά? Τα απορριπαντικά προσέχω πολύ. Κυνηγάτε τις προσφορές? Ένα συν ένα. Αναγκαστικά. Τι προτιμάτε να μην αγοράζετε πλέον που είναι ακριβά? Τώρα δεν μπορώ να πω που δεν θα το αγοράσω. Π.χ. το τυρί ή το γάλα που χρειάζεται, αλλά ακριβένει πάρα πολύ. Σε σχέση με αυτά που παίρναμε πριν. Αγοράζετε σε μικρότερες ποσότητες? Ναι, από αυτό. Ναι. Προσπαθούμε να πάρουμε λιγότερα πράγματα. Λόγω ακρίβειας προσπαθώ να μειώσω τα πάντα. Ναι. Να κάνω περισσότερα οικονομία. 7 στα 10 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ βρίσκονται υπό καθεστώς προωθητικής ενέργειας, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης, σημειώνοντας πως το φαινόμενο αυτό δημιουργεί ένα συνεχές ασανσέρ τιμών, μπερδεύοντας τους καταναλωτές, οι οποίοι αναγκάζονται να αγοράζουν τα προϊόντα σε αριθμό που δεν τα χρειάζονται.